Είναι κοντά μου και τον καλωσορίζω ζωή αμέσω, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Κουρλέτης. Καλώς ήρθατε κύριε Κουρλέτη. Καλημέρα. Το πρώτο συνέστημα πείτε μου και μετά την πρώτη επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Το πρώτο συνέστημα είναι φαίνεται ότι η ελπίδα πρωταγωνιστεί και κερδίζει το φόβο. Αυτό, αυτό θα έλεγα είναι που αισθάνεται ως ανακούφιση πια Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μετά την πρώτη ψηφοφορία Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και οι πολιτικές επισημάνσεις Ανοίγει ο δρόμος για εκλογές αυτό που Νομίζω ζητάει ναι. ο Μονδούρου δηλαδή Νομίζω πως ναι έχει ανοίξει ο δρόμος Και αυτός ο δρόμος φαίνεται ότι είναι μια κατεύθυνση. Δεν υπάρχει επιστροφή Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ε, απέχει πάρα πολύ από το νούμερο των 180. Ε, παράλληλα είναι γνωστές οι πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων που είναι εντός της Βουλής, ενός μεγάλου μέρους των ανεξάρτητων. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλει κανείς με βάση την πολιτική λογική των πραγμάτων, θα διαπιστώσει ότι το 180 είναι ένας άπιος το στόχος. Παρόλα αυτά ακούσαμε και από το ρεπορτάζ και από όσου έχουν μιλήσει, ενώ βουλευτέ, στελέχη τη συγκυβέρνηση, να εκτιμούν ότι αν όχι στη δεύτερη ψηφοφορία, σίγουρα μεταξύ δεύτερη και τρίτη ψηφοφορία, αυτό το αποτέλεσμα, οι 160 δηλαδή βουλευτέ που ψήφισαν υπέρ του Σταύρου Δήμα, θα ανατραπεί προ τη θετική για την, καφ... για την κυβέρνηση πλευρά, ότι δηλαδή θα βρεθούν οι 180. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι ίσως να υπάρχουν και κάποιες εφεδρίες αλλά είναι πάρα πολύ μικρές για να πιαστεί το 180. Ε, θα σας έλεγα δε ότι το ζητούμενο, αυτό το οποίο παίζεται σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι αν θα ψηφιστεί τελικά ο Σταύρος Δήμας ως πρόσωπο. Διότι ειλικρινά πιστεύω ότι σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την εκλογή προέργου της Δημοκρατίας, το λιγότερο που μετράει είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το πιο τελικά είναι αυτό. Εκείνο το οποίο έχει συνειδητοποιηθεί, από τους περισσότερους στο επίπεδο της κοινωνίας και θα έλεγα ότι βρίσκει για την αντανάκλασή του πλέον εντός του κοινοβουλίου είναι ότι αυτό το οποίο παίζεται αυτό το οποίο διακυδεύεται από τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη είναι αν θα ελοπιθεί το mail του Χαρδούβελη περί αυτού πρόκειται mm -hmm. αυτό σημαίνει Άρα βλέπετε χλωμό να το πω έτσι να υπάρξει κάποια ανατροπή και τελικώς να βγει πρόεδρος της, της Δημοκρατίας Ναι, έτσι έκτιμο. Mm -hmm. Ούτε αν υπάρξει κάποιο ατύχημα, κύριε Σκουρλέτη. Έχουμε δει να φουντώνουν τα σενάρια, και όχι μόνο τα σενάρια, να φουντώνουν και δηλώσει διάφορων στελεχών. Ο κύριο Γρηγοράκος το πρωί, οι οποίοι μιλούν για μια πρωτοβουλία ενδεχομένω που θα πρέπει να ληφθεί από κάποιου βουλευτέ, μάλλον ανεξάρτητου, εκεί προσανατολίζονται, προκειμένου να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Καταρχήν, μια και χρησιμοποιήσετε τον όρο ατύχημα, ένα ατύχημα προκαλείται από, από ποια αίτια. Αν υπάρχουν κακοτεχνίες στον δρόμο, αν είναι μεθυσμένο ο οδηγό ή αποσαμποτάζει το αυτοκίνητο, Νομίζω ότι ο δρόμο είναι γνωστό. Έχουμε ξαναβρεθεί σε δύσκολε καταστάσει. Η σαμποταζ το αυτοκινητο νομιζω οτι ο είναι σε πολύ δύσκολε έχει περάσει μεγάλε δυσκολίε τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζουμε πώ να οδηγούμε. Γνωρίζουμε την περπατησιά μας και ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Τώρα, εάν κάποιοι επιχειρήσουν στις πλάτες του ελληνικού λαού να παίξουν επικίνδυνα παιχνίδια, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα θα εισπράξουν την απάντηση που πρέπει από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Άρα, δηλαδή, Το 2014, α, αν υπάρξει μια δεν, είναι εσείς 12, θα, δεν θα, θα συμμετάσχετε. Θα σας πω, θα σας πω. Και, και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι υπάρχει τελικά μια εκπληκτική ωριμότητα του κόσμου Τώρα, όλα αυτά που ακούγονται για κυβερνήσει ειδικού σκοπού κτλ. Ναι, θα έλεγε κανεί αποκρυπτογραφώντας ότι είναι κυβερνήσει ειδικού σκοπού με μόνο σκοπό να συνεχιστεί η μνημονιακή πολιτική. Αντιλαμβάνεστε ότι εμεί <laughs> δεν μα αφορούν αυτέ οι προτάσει. Την ίδια ώρα όμω, ε, βλέπουμε. Και τι δύο πλευρέ, και τη συγκυβέρνηση και εσά από την αξιωματική αντιπολίτευση, να στοχεύετε στη δεξαμενή των ανεξαρτήτων Ελλήνων, τη Δημοκρατική Αριστερά. Είδαμε και τι δύο κοινοβουλευτικέ ομάδε να είναι συνεπεί στι γραμμέ των κομμάτων του εχθέ. Δεν είχαμε καμία έκπληξη από εκεί. Σήμερα όμω έχει, ε, ε, έχει κινήσει το ενδιαφέρον, για να το πω πιο ε, απλά, η συνάντηση που θα έχει ο Πάνος Καμένος με τον επίτιμο Πρόεδρο. Εσά σα ανησυχεί αυτή η συνάντηση, Μήπω δείτε κάποια αλλαγή στάση στον Ανέλ. Δεν προκύπτει από πουθενά. Νομίζω ότι και οι δηλώσει που έκανε μόλι χθε ο κύριο Καμένο ήταν απόλυτα σαφεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα προφανώ έχει δεσμού, επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Mm -hmm. ε, σήμερα το πρωί ο κύριος Μητρόπουλος, για να το πω και έτσι ακριβώς όπως το είπε, ε, δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή πλειοψηφία, να συγκροτηθεί ευρύτατο κυβερνητικό σχήμα, ώστε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μια ισχυρή διαπραγμάτευση μέσα στην Ευρωζώνη. Στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κύριος Μητρόπουλο, είναι αυτό. Εδώ στον Σκάι τα δήλωσε. Σημείωσε όμω, συνεχίζοντα, ότι αν δεν συμμετάσχουν οι κύριοι Σαμαρά και Βενιζέλο σε αυτή τη διαπραγμάτευση, θα του σύρουμε εμεί. Πώ την ερμηνεύετε αυτή τη δήλωση του κύριου Μητρόπουλου και αν βεβαίω συμφωνείτε και αν συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Ότι δηλαδή την επομένη θα ζητήσετε α, να πάτε μαζί ή να έχετε μαζί σα και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο στη διαπραγμάτευση. Αντιλαμβάνομαι και αν έχω καταλάβει καλά ότι ο κύριο Μητρόπουλο μιλάει για μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τι μετά τις εκλογέ. Mm -hmm. Άρα, μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα. Μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μια διαφορετική πολιτική. Όπου θα βάλει το θέμα τη διαπραγμάτευση στο τραπέζι με έναν σοβαρό και πραγματικό τρόπο, με πραγματικού όρου, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εάν σε, σε μια τέτοια δεδομένη στιγμή. Ε, αποφασίσουν να διευκολύνουν κάτι το οποίο πρόσφατα θα το έχει ενθαρρύνει ο ίδιος ο λαός με την ψήφο του, μακάρι να το κάνει Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό ξέρετε κάτι. Ε, είναι θέμα πλέον το οποίο, δηλαδή οι δικέ μα κινήσει, νομίζω ότι ε, εξαρτώνται κυρίω από την εντολή που θα λάβουμε από τον κόσμο. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, για να καταλάβουμε, παραμένει στο τραπέζι, άσχετα αν οι όροι, οι προποθέσει είναι διαφορετικέ, γιατί το έχουν πει και κυβερνητικά στελέχη αυτό το πράγμα. Ενώ τη υπάρχουσα ε, κυβέρνηση χρειάζεται τελικά εθνικό διαπραγματευτικό μέτωπο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για μια εθνική διαπραγματευτική πολιτική γραμμή, θα πρέπει να προσδιορίζουμε το περιεχόμενό της. Για μας εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και είναι μια πραγματικά εθνική πολιτική αυτή η οποία θέτει το θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης του χρέους με σκοπό την διαγραφή του και ακυρώνει το μνημόνιο. οτιδήποτε άλλο έχει αποδειχθεί πια εκ των πραγμάτων ότι είναι επιζήμιο. Επειδή έχει ακουστεί ακόμα και το ενδεχόμενο αλλαγή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει πέσει στο τραπέζι ακόμα και η, η άποψη του να πείτε εσείς ένα πρόσωπο που θέλετε να προτείνετε. Το έχει διαψεύσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καταρχήν λέγοντας δύο φορές ότι ο κύριος Δήμας είναι μια υποψιότητα και για τις τρεις ε, ψηφοφορίες. Από εκεί έπειτα σα είπα και πριν από λίγο ότι πραγματικά ε, υπό τις παρούσες συνθήκες έχει ελάχιστη σημασία ποιο θα είναι το πρόσωπο. Ε. Σημασία έχει να πάμε σε εκλογέ. Όχι επειδή το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή εκτιμούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, αλλά διότι αυτό επιτάσσει αυτό που ονομάζουμε εθνικό συμφέρον. Εάν ε, ε, εντωμεταξύ η κυρία Κουρλέτη στι επόμενε δύο ψηφοφορίε υπάρξει κάποια διαρροή από του ανεξάρτητου Έλληνε ή από τη δημοκρατική αριστερά, θα θεωρηθεί αποστασία, θα θεωρηθεί αποστάτη όποιο βουλευτή των ΑΝΕΛ ή όποιο βουλευτή τη ΔΜΑΡ ψηφίσει και μετατοπιστεί ουσιαστικά. Θα να δείτε, η έννοια της αποστασίας ε, μπορεί να κανείς να της προσδώσει και ένα περιεχόμενο το οποίο μπορεί να ξεκινάει από ανορθόδοξους, να είναι αποτέλεσμα ανορθόδοξων πιέσεων, αλλά μπορεί να είναι και μία τοποθέτηση ενό βουλευτή εκ διαμέτρου αντίθετη από αυτήν που έκανε μόλι πριν από λίγο. Αυτό ο οποίο ψηφίστηκε για να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει δεσμευθεί απέναντι στου ψηφοφόρου του να κινείται μέσα σε μια συλλογικότητα. Αν ξεφνικά και χωρί κανέναν τεκμηριωμένο τρόπο αλλάξει την τοποθέτησή του, ε, αυτό τι είναι. Θέλετε να μην το πούμε αποστασία, να το πούμε κάπως αλλιώ. Mm -hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια, θα έλεγα εγώ, πολιτικά επιλήψιμη στάση, η οποία δεν συλλέπεται τη συλλογικότητα. Και επειδή έχετε δεχθεί αρκετή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη λέξη, την α, αποστασία δηλαδή, του αποστάτε και ούτω καθεξή, έχετε δεχθεί κριτική και για τα ειδικά δικαστήρια που ξαναακούγονται τι τελευταίε ημέρε, κύριε Σκουρλέτη. Δεν άκουσα για ειδικά δικαστήρια. Δεν Έχ, ακούσετε... αυτό, αυτό το οποίο ισχύει και έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει δεσμευτεί ότι θα προτείνει τη σύσταση εξεταστική επιτροπή για τα θέματα τη οικονομία. Άρα, είναι κάτι άλλο αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλο. Ε, ειλικρινά, δεν το έχω ακούσει σε καμιά από τι συλλογικέ μα διαδικασίε. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να μου εξηγηθεί και εμένα από τον ίδιο όπω και στον κόσμο. Άρα τα δικά να... δικαστήρια είναι κάτι το οποίο προκύπτουν για πολιτικά πρόσωπα, αν μέσα από την εξεταστική διαδικασία έτσι, υπάρχουν ενδείξει ποινική ευθύνη. Άρα, να συμπεράνουμε ότι επικρατεί εφορία σήμερα στο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είστε αισιόδοξοι, είστε. Να υπάρχει ένα θετικό κλήμα. Να επαναλάβω αυτό που σα είπα στην αρχή. Ότι πρωταγωνιστεί η ελπίδα και φαίνεται πω κερδίζει το φόβο. Και η επόμενη μέρα τι έχει, κύριε Σκουρλέτη. Η επόμενη μέρα εννοείται όχι μετά το, μετά το τέλος της τρίτη ψηφοφορία ή μετά και τις εκλογές. Εάν και πάμε σε εκλογές, μετά τις εκλογές προφανώς. Γιατί το ρωτώ αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Γιατί ναι. έτσι όπως έχουν βάλει κάτω τις ημερομηνίε όλοι και βλέπουν πότε, εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος, θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Μετά η κυβέρνηση που θα βγει θα πρέπει να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Θα προκύψει γύρω στις 20 Φεβρουαρίου μια κυβέρνηση. Στις και νωρίτερα, 28, παρόλα αυτά, λίγη αυτή η παράταση που μας έχει δοθεί απ' έξω. Ναι. Η επόμενη μέρα λοιπόν θα βρει μετά από πάρα πολύ καιρό την χώρα να εκπροσωπείται από μια κυβέρνηση που θα έχει νοπή λαϊκή εντολή, θα πατάει γερά στα πόδια της διότι θα υπάρχουν πραγματικοί κοινωνικοί συσχετισμοί που θα την στηρίζουν. Και για πρώτη φορά, μετά το 2010, θα μπορέσουμε με αξιοπρέπεια να συζητήσουμε ισότιμα με τους εταίρους μας. Υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν Έχοντας δυσκολίες. Έχοντας το πλευρό σας και το φώτικο βέλη και άρα τη Δημοκρατική Αριστερά, κύριε Σκουρλέτη. Ε, γνωρίζετε ότι οι μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσει τόσο της Δημοκρατικής Αριστεράς όσο και του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για μια συναντήληψη σε σχέση με το θέμα της μη εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας εκτιμούν πως θα πρέπει να πάμε σε εκλογές από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία έχει φτάσει μέχρι εκεί Μάλιστα, θέλω να σας ευχαριστήσω Θερμά που ήσασταν σήμερα κοντά μας